Αγώνας δρόμου μέχρι την επόμενη συνάντηση των ηγετών των 27 πλέον στις Βρυξέλλες για να βρεθεί κοινή λύση για τη μείωση των τιμών ενέργειας μετά τη σημερινή σύνοδο κορυφής στην Πράγα. Είμαι αισιόδοξος ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούμε να αποφασίσουμε μια τέτοια παρέμβαση ενωμένη, να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχουμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να κατεβάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι προσπάθειες των χωρών που ζητούν πλαφόν στο φυσικό αέριο επικεντρώνονται στο να κάψουν τις αντιστάσεις της Γερμανίας. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς αντιπροτείνει μια συμμαχία σε παγκόσμιο επίπεδο με άλλες χώρες που εισάγουν μεγάλες ποσότητες αερίου, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, η οποία θα πιέσει συντονισμένα τους μεγάλους προμηθευτές να ρίξουν τις τιμές. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την Ευρώπη, αλλά και τους φίλους μας στην Ιαπωνία και την Κορέα. Για παράδειγμα, και πολλούς ακόμα που αγοράζουν αέριο. Ο εφοδιασμός και η ζήτηση πρέπει να έρθουν σε ισορροπία και οι τιμές πρέπει να πέσουν δραστικά. Το πρώτο κρίσιμο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος και η ελληνική πρόταση για κειμενόμενο πλαφόν στο αέριο. Το ελληνικό μοντέλο προβλέπει πως το πλαφόν δεν θα τεθεί χαμηλά για να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική, ενώ όταν απειλείται η επάρκεια θα επιτρέπονται αγορές σε τιμή πάνω από το ανώτατο όριο. We are discussing the gas price cap on the forum of the European Council, including, of course, Chancellor Scholz, and there are more and more voices around the table in favor of imposing a gas price cap as quickly as possible. Στα εσωτερικά, το μέτωπο της ενεργειακής ακρίβειας συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Κάθε κίνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εν προκειμένου η δήθεν κατάργηση της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής, δημιουργεί νέα άδικα υπερκέρδη εν μέσω ακραίας κρίσης ακρίβειας. Συνταγματική υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να αγοράζει φυσικό αέριο στη χαμηλότερη δυνατή τιμή ώστε να διασφαλίζει την περιουσία των Ελλήνων.